εκτελεστική εξουσία. Αυτό το έχουμε δει σε αρκετές φάσεις της πρόσφατης ιστορίας μας. Όποτε όμως και αν το βλέπουμε, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι ενοχλητικό. Η εμπάση περιπτώσει είναι ένα εμπόδιο της ομαλής λειτουργίας της πολιτείας και της κοινωνικής ειρήνης. Και Υπουργέ, εδώ λένε, εδώ όμως υπάρχουν κατηγορίες ότι γίνονται παρεμβάσεις και από όλο το πολιτικό σύστημα, δηλαδή και από πλευράς κυβέρνησης, αλλά και από πλευράς αντιπολίτευσης, με διαρροές και όλας. Και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται και με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουμε αποφάσεις, γνωρίζουμε συσχετισμούς σε μυστικές συνεδριάσεις, σε κλειστές συνεδριάσεις. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε τον τελευταίο καιρό έχουμε δει κάποια φαινόμενα ως νέα. Δηλαδή το αναγνωρίζουμε τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια των διασκέψεων και ποιοι είναι οι συσχετισμοί είναι καινούριο. Κάποτε η δημοσιογραφία είχε δεχτεί ότι μπορεί να γίνεται γνωστό ότι και με την απόφαση τελικά όπως θα καταγραφεί θα αποκαλύψει κάτι το οποίο είναι ασφαλές ότι είναι πραγματικό. Ωστόσο αυτό έχετε δίκιο, είναι καινούργιο. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής όμως. Η αλήθεια είναι ότι στην κυβέρνηση έχουν χρεωθεί με διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έχουν γίνει και πράξεις παρεμβατικές κατά της δικαιοσύνης, οι οποίες δεν έχουν γίνει. Για παράδειγμα, χρεώθηκε στην κυβέρνηση ότι εξέθεσε την προσωπική ζωή ενός δικαστή του αντιπροέδρου του ΣΤΕ, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, διότι η έκθεση της ζωής του δικαστή δεν έγινε με κάποια κυβερνητική δραστηριότητα. Είχε προκύψει ήδη στο παρελθόν από την κυκλοφορία κάποιων ανώνυμων επιστολών και θα έλεγα ότι η κυβερνητική στάση απέναντι στο θέμα αυτή και στην πρόσφατη περίοδο ήταν πολύ διακριτική και προσεκτική. Υπουργέ, βάζετε πάλι το θέμα, το επαναφέρουμε γιατί το επαναφέρετε εσείς, πώς γίνεται μια πειθαρχική ας πούμε κίνηση να μην γίνεται όταν το μαθαίνετε, αλλά να γίνεται σε μια άλλη χρονική περίοδο και που όλοι επισημαίνουν το ποια είναι αυτή η χρονική περίοδος. Δηλαδή, ξαναφέρουμε πάλι αυτό το ζήτημα. Λέτε μάλιστα και πράξεις υπάρχει. Εσείς στις εκτιμήσεις σας πιστεύετε ότι όλο αυτό το διάστημα σωστή ήταν η συμπεριφορά κυβέρνησης, κυβερνητικών στελεχών απέναντι στη δικαιοσύνη, ακόμα και με την απόφαση του ΣΤΕ? Όταν πάρθηκε η απόφαση, οι ίδιοι δικαστές είπαν μια στιγμή, εδώ βάζετε τη δικαιοσύνη απέναντί σας και τις πετάτε πέτρες. Υπάρχει λοιπόν ένα κλίμα, δεν έχει συμμετοχή σε αυτό αυτό που λέμε κυβέρνηση, χώρος της δικαιοσύνης. Λοιπόν, κοιτάξτε, μου ζητάτε να κάνω μια αυτοκριτική, γιατί οπωσδήποτε στην δημιουργία αυτών των... Ακριβώς, ναι, και θα την κάνω ευχαρίστως. Άλλωστε, έχω υποχρέωση να λογοδοτώ για τις πράξεις μου. Κοιτάξτε, το Νοέμβριο του 2015 έφτασε σε μένα από δικαστική αρχή ένα έγγραφο το οποίο μου γνωστοποιούσε το αντίγραφο προφανώς μιας ιδιωτικής αλληλογραφίας τρίτων του αντιπροέδρου του ΣΤΕ και μιας μαθήτριας της σχολής δικαστών και μου το γνωστοποιούσε για τις δικές μου κατανόμων προφανώς ενέργειες. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση βέβαια, αλλά απάντησα και εγώ εγγράφως και μάλιστα κοινοποίησα την απάντησή μου και στην πρόεδρο του Αριουπάγου και στον πρόεδρο βεβαίως του ΣΤΕ, ότι δεν πρόκειται να κινηθώ πειθαρχικά για δύο λόγους. Ο ένας ήταν ότι το μοναδικό κείμενο από το οποίο προέκυπταν ενδείξεις ευθύνης και την εκτίμησή μου όχι για προσωπικές ιστορίες, γιατί αυτές δεν είδαν να έχουν κάτι το αξιόπινο, αλλά ενδεχομένως για μια παραβατική συμπεριφορά που αφορά τις εξετάσεις, το μοναδικό αυτό κείμενο προφανώς ήταν προϊόν υποκλοπής. Και επειδή κατά την νομοθεσία μας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, να γίνεται χρήση των αποδεικτικών γράφων ως αποδεικτικών κάποιων εγγράφων που έχουν προκύψει με υποκλοπή, με παράνομη πράξη, γι' αυτό το λόγο μου φάνηκε ότι δεν είχα δυνατότητα, δεν είχα δικαίωμα να στηριχτώ, να κάνω χρήση αυτού του εγγράφου σε μια πειθαρχική διαδικασία. Ναι, το κάνατε όταν δημοσιοποιήθηκε, λέτε. Ναι, να όταν πω όμως ότι τότε, ακριβώς, όταν είχε πάρει ήδη έκταση. Να σας ρωτήσω γι' αυτό όμως θέλω κάτι. Όχι, θέλω να συμπληρώσω, παρακαλώ να συμπληρώσω κάτι, ότι στην αρχή μάλιστα ως σκεπτικό της μη επέμβασής μου πειθαρχικά ήταν ότι τότε ακόμη
δεν είχε γίνει γνωστό ευρύτερα κάτι σχετικό. Αποτέλεσμα της δικής μου πειθαρχικής παρέμβασης θα ήταν πιθανότατα να προκύψει ένα σκάνδαλο για τη δικαιοσύνη ή μια σοβαρή προσβολή των προσωπικών δεδομένων των δύο δικαστών, του δικαστή και της μαθήτριας, εκείνη την περίοδο. Επομένως, το δικό μου, η δικιά μου ενέργεια θα ήταν αυτή η οποία θα προκαλούσε την προσβολή των πειθαρχικών δεδομένων. Αυτό άλλαξε στην πρόσφατη περίοδο. Ναι, αλλά τα τώρα κατηγορείστε δεδομένα. Ότι ακριβώς λόγω των δημοσιευμάτων, αυτής της δημοσιότητας που πήρε αυτή η υπόθεση, αναγκαστήκατε να το κάνετε. Δεν σας προβλημάτισε αυτό, ότι στη μία λέτε ότι δεν είχε πάρει κάποια δημοσιότητα. Ηθικά λοιπόν εγώ δεν μπορούσα να το προχωρήσω αυτό το πράγμα, αλλά στην άλλη κάτω από μία πίεση δημοσιευμάτων προχωράω αυτή τη διαδικασία. Κοιτάξτε, αυτό που με κατηγορούν μάλλον είναι σωστό, μόνο που δεν βλέπω να αποτελεί μορφή. Δηλαδή, όντως στην περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα δεν είχαν προσβληθεί, δεν είχαν γίνει πανδήμως γνωστά, δεν προχώρησα σε μία κίνηση που θα τα δημοσιοποιούσα. Υπουργέ, ενώ όταν ήταν δημοσιοποιημένα... Ήσασταν σαφείς. Να το δούμε όμως και με ένα διαφορετικό τρόπο. Το κάνετε σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι παίζετε ένα παιχνίδι πολιτικό και δημοσιεύουν σε συγκεκριμένη εποχή αυτό το πράγμα. Όποιος το έκανε και για όποιον έπαιξε το παιχνίδι. Δεν μπαίνετε εσείς στη διαδικασία να το πάρετε αυτό υπόψη σας. Συμμετέχετε σε εισαγωγικά σε ένα πολιτικό παιχνίδι. Είναι το βασικό ερώτημα. Δηλαδή, αν ένα πράγμα που είναι νομικά σωστό μπορεί να παράξει πολιτικό λάθος. Κοιτάξτε, οι πειθαρχικές διώξεις, αλλά και οι ποινικές διώξεις, γίνονται, ακολουθούν την αρχή της νομιμότητας. Αν σύμφωνα με τον νόμο προκύπτουν ενδείξεις ότι έχει τελεστεί μια πειθαρχική παράβαση, μια ποινική παράβαση, αυτός ο οποίος ασκεί την εξουσία ή έχει την αρμοδιότητα... Σύμφωνα με τον νόμο θα ήταν και πριν. Βάλατε μια παράμετρο δημοσιοποίησης. Ότι όχι, έγινε... αυτό δεν είναι έτσι. Όχι. Ναι, για πείτε μας. Δεν είναι έτσι. Όχι, σύμφωνα με τον νόμο, στην πρώτη περίπτωση όφυλα να μην προχωρήσω. Μάλιστα. Διότι ο νόμος και μάλιστα το Σύνταγμα λέει ότι όταν ένα αποδεικτικό κείμενο έχει προκύψει με παράνομη πράξη, τρόπο, δεν μπορεί να το... οφείλουμε να μην το χρησιμοποιούμε. Άρα ενεργούσα σύμφωνα με τον νόμο και στην πρώτη περίπτωση. Μάλιστα, και στη δεύτερη. Κατάλαβα τι λέτε. Να σας ρωτήσω, αυτό ήρθε να προστεθεί όμως σε συγκεκριμένα πράγματα, σε μια ατμόσφαιρα. Έχουμε συζητήσεις εκείνη την εποχή για αυξήσεις στους μισθούς, για συζήτηση στους δικαστικούς, επαφές βελτίωσης με τα εξοδοτικά τους, με μια σειρά από πράγματα. Όλα αυτά δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους να πούνε ότι γίνεται ένα αλυσβερίσι της κεντρικής πολιτικής εξουσίας με τους δικαστικούς για να πάρει προς οφελός του. Εκ του αποτελέσματος δεν έχουμε τέτοιο πράγμα, αλλά αναρωτιέμαι το ανάποδο. Μήπως όλα αυτά έπαιξαν ρόλο στη σκέψη, επηρέασαν σε ένα βαθμό τη σκέψη των ανθρώπων, των δικαστών που πήραν την απόφαση σε σχέση με το ΕΣΟΥΡΟΥ, με τον νόμο Παπά. Κοιτάξτε, τις ενδόμηχες σκέψεις του δικαστή όταν λαμβάνει μια υπόθεση μας είναι άγνωστες. Αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε υπόθεση και θα έλεγα και ιστορικά. Η πραγματικότητα την οποία καλείται να κρίνει, δηλαδή τι έγινε, τι ήθελαν οι δράστες, εν πάση περιπτώσει οι εμπλεκόμενοι, από αυτό το οποίο προκύπτει από τις πιέσεις, οι οποίες μπορεί να είναι κοινωνικές, δεν είναι πολιτικές, δεν είναι ιδεολογικές, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το έργο, το να ξεχωρίσει. Κοιτάξτε, ο δικαστής εξηγεί τις σκέψεις του στο σκεπτικό της απόφασης όταν έχουμε κυρίως διαδικαστικά ζητήματα ή ζητήματα ερμηνείας νόμου. Όταν έχουμε απλώς εκτίμηση των αποδείξεων, τι έγινε, τι δεν έγινε, οπωσδήποτε κάποια θέματα εξηγούνται, κάποια θέματα είναι ενδόμηχα. Ναι, αλλά τα ίδια, οι οργανώσεις των δικαστών, τα σώματα, έκαναν επίθεση στην κυβέρνηση και είπαν ότι το πλαίσιο είναι ασφιχτικό. Εδώ τα πράγματα δεν μπορούν να δεχόμαστε παρεμβάσεις. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα στοιχεία ανθρώπων, την ιδιωτική του ζωή. Δηλαδή, υπήρξε ένα κλίμα συγκεκριμένο. Που οι ίδιοι δικαστές αμύνθηκαν απέναντι σε αυτό, τα σώματά τους εννοώ.
Κοιτάξτε, οι δικαστές έχουν δίκιο να αμήνονται απέναντι σε ένα φαινόμενο διείσδυση στην προσωπική τους ζωή. Ποιος είπε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο η πολιτεία ή η κοινωνία το θέλει? Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας το πω έτσι, εραστές της κλειδαρότρυπας και θέλουν αυτά τα φαινόμενα. Αν διαμαρτύρονται οι δικαστές για αυτές τις επιθέσεις στην προσωπική τους ζωή, καλά κάνουν. Δίκιο έχουν. Κύριε Παρασκευόπουλο, ένα παράγωγο αυτής της απόφασης τελικά του ΣΤΕ στον κοινωνικό διάλογο που γίνεται έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Εάν ο κόσμος δηλαδή έξω βγείτε και συνομιλήσετε με απλούς ανθρώπους, το επισημαίνει αυτό το πράγμα και λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που λύθηκε μια απόφαση μετά από 2,5 χρόνια. Να σας θυμίσω για παράδειγμα το Μαύρο στην ΕΡΤ, και εδώ δεν έδειξε την ίδια, αν θέλετε, βραδύτητα που έχει δείξει σε άλλες περιπτώσεις. Πολύ πιο σύντομα έληφθη μια τέτοια απόφαση. Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να ενεργεί με την ίδια ταχύτητα σε κάθε μια περίπτωση. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε διαφορά στο είδος του δικαστηρίου. Μπορεί να πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει σωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός στα πινάκια που να επιτρέπει την ταχύτητα, και σε άλλες περιπτώσεις να προχωρούμε με διαφορετικό ρυθμό. Θα έλεγα ότι έχετε δίκιο πάντως, ότι θα έπρεπε ο ρυθμός να είναι σε όλες τις περιπτώσεις ο ίδιος. Να κάνουμε, επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, επιγραμματικά, φυλακές, η κατάσταση, τα μέτρα που έχετε πάρει, σε ποια κατεύθυνση είναι, τα πρώτα συμπεράσματα? Στις φυλακές έχουμε μία αργή αλλά σταθερή βελτίωση των συνθήκων. Στην πρώτη χρονιά της παρουσίας μας στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, επειδή η λιτότητα δεν μας επέτρεπε να κάνουμε ένα δημιουργικό έργο που χρειαζόταν ακόμη και κατασκευές, γι' αυτό η βελτίωση στηρίχθηκε κυρίως στην αποσυμφόρηση που δημιούργησε συνθήκες βιώσιμες αφενός, και αφετέρου επέτρεψε πια να αναπτυχθούν κάποιες δραστηριότητες υποδομών. Στη δεύτερη χρονιά, δηλαδή τη φετινή χρονιά, είμαστε σε μια φάση πραγματικά πιο χειροπιαστά δημιουργική, δηλαδή από τη μία μέρα στην άλλη βλέπουμε να εγκαινιάζονται ή εν πάση περιπτώσει να δημιουργούνται νέες δομές. Εδώ η δραστηριότητα και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί, κρατουμένων ακόμη, εθελοντών, αλλά οπωσδήποτε και η δική μας εδώ, ιδιαίτερα του Γενικού Γραμματέα, είναι σημαντική. Και βλέπουμε, διαβάζουμε και στις εφημερίδες, διαβάζει ο κόσμος ότι έχουμε εγκαίνια νέων εκπαιδευτικών μονάδων, έχουμε διακρίσεις μαθητών κρατουμένων σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες. Στους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση. Μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, Υπουργέ. Συνεχίζει ο κόσμος να λέει ότι παρόλες τις μειώσεις που κάνουν, δεν ξέρω, σε παράβολα, σε τιμές κλπ, η δικαιοσύνη εξακολουθεί να είναι ακριβή. Δηλαδή λένε ότι όλο και μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων στις δίκες που λέει δεν έχω δικηγόρο. Και πάει το δικαστήριο και του ορίζει, όπως ξέρετε. Ισχύει αυτή η εικόνα, είναι πραγματικότητα? Δηλαδή όλο και περισσότερος κόσμος πάει χωρίς δικαστή, χωρίς, συγγνώμη, δικηγόρο? Είναι αλήθεια, είναι αληθινό το πρόγραμμα το οποίο περιγράφεται, και γι' αυτό σχεδιάζουμε δύο παρεμβάσεις και το ρήμα σχεδιάζουμε είναι κυριολεκτικό. Έχουμε δύο σχέδια νόμου έτοιμα, τα οποία ελπίζουμε θα κατατεθούν μέσα στο Νοέμβριο. Το ένα είναι για την νομική βοήθεια, για την νομική στήριξη των πολιτών που θέλουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες. Και το δεύτερο είναι ένας εξορθολογισμός των δικαστικών δαπανών, ώστε να γίνουν αναλογικότερες. Οι πολίτες που έχουν δυσκολίες να μπορούν πιο εύκολα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη με ένα χαμηλότερο κόστος της πρόσβασής τους, και σε κάποιες άλλες υποθέσεις ίσως να προσθεθεί ένα νέο κόστος, το οποίο κοινωνικά δεν είναι αισθητό και επιτρέπει πάντως και τα έσοδα να μην χαθούν. Ωραία, Υπουργέ. Καλή σας μέρα, Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι. Πρώτα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συμβαίνει όταν ένα ελληνικό βιβλίο κατακτά πρώτα τη Νέα Υόρκη? Η απάντηση στο Hotel Living του Ιωάννη Πάπου. Είναι οδυνηρό, είναι ευφυές και σεξι. Ένα τρομακτικά όμορφο βιβλίο από τις εκδόσεις Λιβάνη. Ο
όλη η μουσική και χορευτική παράδοση της Ρωσίας.